Pod Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σα. Στο τραπέζι των podcast σήμερα, ένα άνθρωπο που ήθελα πάντα να συνομιλήσουμε. Ηλία Μαγκλίνη, καλώ ήρθε. Καλώ σα βρίσκω. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, υποτίθεται πω αυτό το podcast λέγεται Συγγραφή εκτό βιβλίων. Mm -hmm. Οπότε θα πάρουμε τα πράγματα από τότε που δεν ήσουν ακόμη συγγραφέα ή ήσουν πάντα. Είναι μια υπαρξιακή ερώτηση αυτή. Ναι, έχει δύο <laughs> απαντήσει. Η μία πιο πρακτική, ρεαλιστική είναι ότι δεν ήμουν πάντα. Η πιο εσωτερική, το ότι ήμουνα, ήμουνα πάντα. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι είχα από πολύ μικρό, από το δημοτικό, είχα πει θέλω να γίνω συγγραφέα. Συγ... Επειδή ήτανε δύο 2Γ, πίστευα, καταλάβαινα ότι προφέρεται συγγραφέα. Mm -hmm. Και το είχα πει από τότε, χωρί πολύ ξέρω ακριβώ τι θέλω να πω, διότι αυτό που τότε μικρό έκανε ήταν να αντιγράφω αυτά που έβλεπα στο σινεμά ή τηλεόραση με δικά μου λόγια. Και εκεί αυτό το θεωρούσα την συγγραφή. Βεβαίω πολύ γρήγορα, επειδή την ψηλιάστηκα ότι αυτό που κάνω δεν είναι ακριβώ <χι> συγγραφή, άρχισα να γράφω πράγματα δικά μου. Που όμω ήμουν πολύ επηρεασμένο από πάλι από αυτά είτε που διάβαζα, είτε έβλεπα. Έβλεπα πολύ τηλεόραση τότε. Παρότι ήταν δύο τα κανάλια και η τηλεόραση ξεκινούσε στι 6 το απόγευμα και έκλεινε τελ... ναι. στι 12 το βράδυ. Και επίση και σινεμά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είχα γράψει κάτι επηρεασμένο από εκείνη τη σειρά του BBC που ήταν βασισμένη στο ιστορικό μυθιστόρημα «Εγώ, ο κλάβδιος» του ναι, Robert ναι, Graves βέβαια. και είχα γράψει κάτι το οποίο βέβαια έχει να κάνει και με τα πάθη του Χριστού γιατί παρακολουθούσαμε μανία όλα τα «Κάθε Πάσχα», «Καλή ώρα», «Τώρα πλησιάζει mm. όλες αυτές τις ταινίες που βάζανε και τις σειρές ειδικά από την Παλαιά Διαθήκη που είχε περισσότερο τα Zoom. Οπότε πάντα, πάντα το νιώθα ότι αυτό θα κάνω, αυτό θέλω να κάνω. Αλλά βέβαια όταν φτάσαμε στο διατάφτα, δηλαδή με 17, 18, 19, δεν μπορούσα να του πω, δηλαδή, με ρωτάγαν αν θέλω να γίνω συγγραφέα, γιατί ξέρω ότι είναι, τότε ειδικά ήταν νοήτω κάτι ω μη επάγγελμα. Μη σου πω και ακόμα. Και ακόμα σε μεγάλο <Κι <Κι> βαθμό. λίγο έχει καλυτερέψει, τέλο πάντων. Οπότε το πρώτο πράγμα που μου έρχονταν να πω για να τελειώνω, να του αποφεύγω, ήταν δημοσιογράφο. Ναι, είμαι... Χωρί πάλι να ξέρω τι ακριβώ. Εδώ καθόλου δεν ήξερα. Δηλαδή. Ναι. Τι δημοσιογράφο, δηλαδή. Τότε όταν τα λέω εγώ αυτά, είναι η αυγή τη ιδιωτική τηλεόραση. Το 89, δηλαδή. Το 89, έτσι. εγώ είμαι 19 ετων mm -hmm. Οπότε τότε ξεκινάει η τηλεόραση. Αλλά εγώ δεν ήθελα, καν, δεν ήθελα να κάνω. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή τηλεόραση. Δεν ήθελα να το γράψιμο. Οπότε οι εφημερίδε ήταν. Κατευθείαν είχα σκεφτεί εφημερίδα. Αλλά υπήρχαν ακόμα σπουδές να γίνουνε, υπήρχε το... η θητεία στην αεροπορία που έγινε που τότε ήταν δύο χρόνια, είχα ακόμα χρόνο να κρυφτώ. Ναι, στο έργο σου υπάρχουν πολλές λέξεις κλειδιά νομίζω που σε καθορίζουν, μία από αυτή την είπες μόλις, αεροπορία. <χαι> Αλλά δεν θα πάω εκεί ακόμα mm -hmm. γιατί θέλω να μου πεις πώς ένα παιδί, ένα παιδί που έχει γεννηθεί στο... Πρώην νιν Ζαϊρ. Πρώην Ζαϊρ. Το nin πλέον είναι... είναι. Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Μπράβο. Λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό. Και με, με ό,τι μπορεί να κουβαλάει, θα το πούμε αυτό αργότερα μέσα από τα βιβλία. Έρχεται στην Αθήνα mm -hmm. με την οικογένειά του, έχει ε, κάποιες πρώτες μνήμες. Την ένιωσε και οικογενειακώ εύκολη αυτή τη μετάβαση. Ήμουν μικρό. Εσύ ήσουν μικρό. Αλλά μικρούλης. τι δεν πολύ καταλάβαινα ω μετάβαση. Πήγαμε από το Κονγκό, τότε Ζαϊρ, τότε έγινε Ζαϊρ, mm -hmm. το 1973 έγινε η λεγόμενη Ζαϊροποίηση από τον Μομπούτου, τον δικτάτορα. Αναγκαστήκαμε να φύγουμε, δεν ήθελε κανένα να έρθει πίσω. Mm -hmm. Έγινε η λεγόμενη κοινωνικοποίηση των επιχειρήσεων που είχαν οι δυτικοί εκεί. Οπότε χάθηκαν χρήματα, χάθηκαν δουλειέ και ήρθαμε εδώ. Και ήρθαμε στη Γλυφάδα να μείνουμε. Πήγαμε στη Γλυφάδα να μείνουμε και εκεί μεγαλώνω. Που έχει η Γλυφάδα τότε ειδικά, και τώρα. Έχει κάτι το ναι, από εξωτικό, αλλά τότε σίγουρα έχει κάτι εξωτικό. Σίγουρα. Ήταν η θάλασσα, είχε άπλα, είχε πράσινο, ήταν τα αστέρια στα ντουζένια τους. Εμείς μάλιστα το σπίτι που μεγαλώνω τότε που το χτίζουν με το θείο μου, ο πατέρας μου, μια πολυκατοικία που μένουμε όλοι μαζί, είναι ένα λεπτό από την παραλιακή και πέντε με τα πόδια από, τα, από την πλάση των αστεριών. Και είναι επίση οι Αμερικανικέ βάσει πολύ κοντά, είναι στο ελληνικό. Όλα τα γλυφάδια γεμάτη American bar και κυκλοφορούν Αμερικάνοι. Στην πολυκατοικία μα νοικιάζουμε σε Αμερικανού. Ε, είναι το αεροδρόμιο επίση πολύ κοντά, τα αεροπλάνα περνάγαν ακριβώ από πάνω μα. Έχει κάτι πά... κοσμικό λοιπόν. Είχε το κάτι το κοσμικό. Το... Υπήρχε ναι, ναι. κάτι ναι. κοσμικό, ήταν και το τις καλοκαιρινέ νύχτες ακούγαμε πολύ καθαρά τις μουσικές από το νυχτερινό κέντρο, mm -hmm. τα αστέρια. Και όλο αυτό για ένα παιδάκι τώρα τεσσάρων χρονών που έχει φλασχές από την Αφρική στην πραγματικότητα αλλά βέβαια μεγαλώνει σε ένα σπίτι το οποίο είναι γεμάτο αντικείμενα από εκεί δηλαδή ελεφαντόδοντα πάρα πολλά, ένα βαλσαμωμένο κροκόδιλο μικρό χαλιά από δέρμα ζεύρας μάσκες τόξα, κόντια, βέλη διάφορα τέτοια φαντάζομαι τους συμμαθητές σου αν στο σπίτι εγώ δεν το καταλάβαινα γιατί ξέρεις mm -hmm. μεγαλύνεις mm -hmm. στο σπίτι σου και είναι βαρετό mm -hmm. αλλά όταν άρχισαν να έρχονται ειδικά στο γυμνάσιο που ανοίξαμε το σπίτι που λένε mm -hmm. <laughs> τότε όντω, στεκόντουσαν σε αυτά τα βλέπανε με πολύ περίεργεια και για μένα όμω ήταν κάτι αυτονόητο. Δηλαδή, α, την Αφρική. Ναι. Δεν μου έκανε ναι. μια αίσθηση. Αλλά ήταν μια πτώση για την οικογένεια σε αυτή. Mm -hmm. Δηλαδή, εγώ το κατάλαβα αργότερα για του γονεί μου, ήταν το απόλυτο ξενέρωμα. Mm -hmm. Για τον αδελφό μου που είναι 8 χρόνια μεγαλύτερο, δεν ξέρω ακριβώ πώ το αντιμετωπίζει. Σε... Δηλαδή, ο αδελφό μου, όταν γυρνάμε στην Ελλάδα, μπαίνει στην εφηβεία. Είναι δηλαδή. είναι... Εγώ είμαι. Τεσσάρων εκείνο είναι. Συνήθω είναι. 12. Βέβαια, Καίνεται, βέβαια. Ε, 12. Ε, οπότε μπαίνει στην εφηβεία και έχει τα προβλήματα που έχουν οι τον απασχολούν και εκείνον άλλα πράγματα. Και μεγαλώνω σε αυτή την κατάσταση. που. και είναι ωραία. Και είναι ωραία, είναι ωραία ναι. Να. Είναι ωραία. Και. το 2005, για να επιστρέψουμε στα βιβλία, ε, βγαίνει το πρώτο σου βιβλίο από τι εκδόσει πόλη. Το θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά mm. σώμα με σώμα mm -hmm. πως φτάσαμε στο σώμα με σώμα ήταν μια μεγάλη αδρομή γιατί ξεκίνησα τελικά έγινα δημοσιογράφος mm. ξεκίνησα από το περιοδικό διαβάζω και τον πρόραχαμένο Ηρακλή Παπαλέξη πάω Αγγλία πάω στην αεροπορία μετά πάω στη Σκωτία για μεταπτυχιακά εκεί πλέον αρχίζουν οι προσανατολισμοί και σε επίπεδο πανεπιστημιακό έχουν να κάνουν δηλαδή, με το δημοσιογραφικό κομμάτι Στη Γλασκόβη δηλαδή το μεταπτυχιακό έχει ένα έντονα μηντιακό χαρακτήρα και μία από τις εργασίες που κάνω είναι μια συνέντευξη με μια συγγραφέα Αγγλίδα που είχε πάρει τότε τον Μπούκερ και η οποία δημοσιεύτηκε μετά στο περιοδικό διαβάζω αλλά ήταν μέρος άσκησης, δεν ήταν ναι. απλώς απλώ γενικό και αορίστος Μολονότι η πτυχιακή, η μεταπτυχιακή εργασία τέλο πάντων ήταν πάνω στο σινεμά του Αρκόφσκι, δηλαδή ήταν ένα συνδυαστικό πράγμα. Έκανα και αρκετή θεωρία και ματογράφη τότε. Αλλά όταν επιστρέφω, μπαίνω. Έχω γνωριστεί με τον Αναλυτό Παπαλέξ και μου κάνει μια πρόταση. Μάλλον η ίδια του τη Σκωτία έστελνα ανταποκρισούλε. Mm -hmm, ναι. Πράγματα που συνέβαιναν εκεί. Στη Γλασκόβη, τη... αν θυμάμαι καλά. Στη Γλασκόβη, mm -hmm. στη Σκωτία, ναι. Mm -hmm. Αλλά και πράγματα που μπορεί να στο Λονδίνο, έστω και του μακρόθεν, κάπω μάζευα από εδώ, μάζευα από εκεί και έστελνα πράγματα. Και μετά ξεκινάω να δουλεύω στο διαβάζω κανονικά κάθε μέρα όπου δημοσιογραφική δουλειά, δηλαδή επιθεώρηση του βιβλίου ήτανε τότε, με συνεντεύξεις, με αφιερώματα, κάποια ρεπορτάζ. Πάμε, το πρώτο μου ρεπορτάζ ήταν για ένα πρόγραμμα που είχε εκπονήσει η Μυρσίνη Ζορμπά, mm -hmm. επί Υπουργεία Θάνου Μικρούτσικου, στο Υπουργείο Πολιτισμού, με ένα βιβλίο πετάω, για ένα, για ένα παιδικό, ήταν για παιδικά βιβλία. Ναι, ναι. Και τότε ήταν που γεννήθηκε και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, υπήρχε μια κινητικότητα. Ναι, ε, ήταν καλέ <laughs> εποχέ. Μάλιστα το, τα πρώτα γραφεία ήταν στην Πολιτεία. Ωραία γραφεία <laughs> επίση. Μακριά βέβαια. <laughs> <Αλλά ωραία>. ε, <laughs> αλλά, ε, παράλληλα όμω, γράφω Γράφω τα δικά μου πράγματα, δεν μου αρέσουν, δεν τα εμφανίζω πουθενά. Η πρώτη εμφάνιση, πριν από το Σώμα με Σώμα, είναι στη νέα αιστεία, τη οποία στη διεύθυνση έχει τότε ο Σταύρο Ζουμπουλάκη. <laughs> ε, του, του δίνω ένα δίημα. Και το δέχεται και το δημοσίευε. Αν καλά, δημοσίευε και το 2001. Ένα δεύτερο διήγημα που του έδωσα λίγο αργότερα το απέρριψε. Και μετά σε μια μικρή ανθολογία, σε εκδόσει με τέχνιο, μου είχε γίνει μια πρόταση, άλλο ένα διηγηματάκι εκεί πέρα. Ναι, βρήκα κάποια πράγματα πριν από το Αυτά σώμα. Αυτά είχαν γίνει δηλαδή ναι, ναι. από πλευρά λογοτεχνική. Εγώ συνεχίζω και κάποια στιγμή έρχεται το σώμα με σώμα το 2005. Ναι. Και έτσι έφτασα στο να βγει ένα βιβλίο που είμαι 35 χρονόμια. Ναι. Ωραία. Δεν θα το περάσω έτσι. Γιατί το σώμα με σώμα πιστεύω ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο για πρώτο βιβλίο mm. ενό ε, νέου λογοτέχνη. Παρακαλώ. Ε, Πε μα λίγα πράγματα για αυτό το βιβλίο. Ε, ήταν ένα βιβλίο, το πρώτο βιβλίο. Το πρώτο σου βιβλίο Έχει σάγνια άγνοια mm -hmm, ναι, ναι, Τότε είχε γράψει μια παρουσίαση, μια κριτική παρουσίαση ο Πέτρο Τατσόπουλο στο Νέα του Σαβάτου. Που έλεγε ότι έγραφα το βιβλίο αυτό σαν το τελευταίο μου. <laughs> Εννοώντα ε, ναι. ότι επειδή είναι βλήκο το θάνατο, ναι, πράγμα. Έμοιαζε, θα μπορούσε να έχει γραφτεί από κάποιον που είναι μεγάλος και τόσο να τη, τη ζωή. Έχει αυτοβιογραφικά βιωματικά στοιχεία, έχει λίγο κόγκο, δεν έχει πολύ σε εκείνη τη φάση, αλλά γράφεται σε μια περίοδο όπου μου συμβαίνουν και πράγματα στη ζωή μου, δηλαδή αρχίζουν και πεθαίνουν στην οικογένειά μου από καρκίνο σαν τις μύγες. Δηλαδή πεθαίνει η μικρή αδελφή της μητέρας μου, με την οποία ήμουν, ήμασταν πάρα πολύ δεμένη, πεθαίνει στα 56 το 2003. Mm -hmm. Το 2003, τον έξι μήνες μετά, πεθαίνει τελείως ξαφνικά ο Ηρακλής Παπαλέξης, προοδικό διαβάζω, με τον οποίο είχα μια σχέση, έτσι, ήταν λίγο, και λίγο πατρική φιγούρα και ήταν ένα μεγάλο σοκ. Το Μάιο του πεθαίνει ο πατέρα μου και το 6, μετά το σώμα με σώμα, πεθαίνει και η μητέρα μου. Και εκεί με 34 με 36 συμβαίνουν όλα αυτά. Ναι. είχε Έχει απορροφήσει, χωρί καν να το καταλάβω το βιβλίο, όλη αυτή την αντάρα. Και είχε πλάκα γιατί τότε πούμε, έκανα και ψυχανάλυση. Ακόμα κάνω δηλαδή. Αλλά τότε ήμουνα, όλοι είχα ξεκινήσει δύο-τρία χρόνια και μου λέει ο ο είναι μια έτσι βία η στη ζωή όλο αυτό. Και του λέω είναι για να μοιηθώ εγώ στη ζωή να γίνω ολοκαύτωμα καλύτερα <laughs> να μην μοιηθώ <laughs> ποτέ. Κάπω έτσι γίνεται για όλου. Αλλά συνήθω ναι. έτσι γίνεται για πολλοί κόσμο. Ναι. Αλλά το ίδιο το βιβλίο είχε μέσα πράγματα τα οποία με απασχολούσαν από μικρό. Δηλαδή όλο αυτό το υπαρξιακό ναι. και, το, και η αγωνία. Και βγήκε εκεί, βγήκε και σε συνάρτηση και με πράγματα που εγώ έψαχνα τότε και εκεί είχε να κάνει με τα αεροπορικά που ήταν το παρελθόν του πατέρα μου και είχε πολλά με πολεμικά επεισόδια. Το Σώμα με Σώμα είναι ένα βιβλίο επίση που εκ των υστέρων το λέω τώρα αυτό. Καθόρισε όλα τα επόμενα, τα επόμενα, γιατί έχει να κάνει με μια προβληματική πάνω στο σώμα. Της σημαίνει να έχει σώμα, της σημαίνει η φθορά, η ειδονή, η επιθυμία. Πόσο μα τρέχει και πόσο τρέχουμε πίσω από αυτό, πόσο μα καταστρέφει, πόσο μα. Ε, έτσι μας δίνει και ζωή ε, η θνητότητα των πραγμάτων έχω πάντα στο νου μου από μικρό παιδί όταν ε, είχα μια νταντά και μου είχε δώσει να διαβάσω ένα βιβλίο που λέγονταν ήταν βιβλικές ιστορίες και είναι το είχε δώσει περισσότερο μάλλον για να με, έτσι, με κάνει λίγο χριστιανό mm. δεν τα κατάφερε <laughs> ιδιαίτερα αλλά οι αφηγήσει εκεί ήταν, ε, μου φάνηκαν συγκλονιστικέ και είχε σε μια πιο απλοποιημένη μορφή τη γένεση ο Αδάμ και η Εύα ναι, κλπ μου είχε καρφωθεί από πέντε χρονών, τεσσάρων πόσο είμαι όταν αρχίζω να διαβάζω, ότι με το που δαγκώνουν τον, τον απαγορευμένο καρπό, οι πρωτόπλαστοι, τους φωνάζει ο Θεός, που είναι τη φωνή του Θεού. Και λέει Αδάμ, ένα λεπτό κύριε, να σκεπαστώ γιατί είμαι γυμνός. Και υπάρχει κανονικά αυτή η φράση, τη θυμάμαι mm. στο πρωτότυπο, στην Αγία Γραφή, Ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός μια συγκλονιστική φράση. Πράγματι. Γιατί. και του λέει έφαγε από τον καρπό. Mm. Διότι αποκτά τη γνώση του σώματό του και αμέσω ντρέπεται γι' αυτό και υπάρχει αυτομάτω ένα, ένα. ανοίγεται ένα χάσμα ανάμεσα στον. Παραβολικά μιλώντα, στον άνθρωπο και τη φύση. Ναι, δηλαδή, αποκτά συνείδηση στην πραγματικότητα. Ναι, ο, αυτό το πλάσμα. Ε, και... Αποκτά γνώση του θανάτους, πραγματικότητα. Το σώμα που έχω είναι φθαρτό. Ναι. Αυτό το θέμα, αυτό το ζήτημα σε απασχόλησε και στο επόμενο βιβλίο, το σώμα ειδικά, ω όχημα mm. όλων αυτών που περιέχουμε. Στην ανάκριση, το 2008, ένα βιβλίο όπου εκεί είδαμε ότι δεν ήταν τυχαίο το σώμα με σώμα. Είδαμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος με μια πολύ ιδιαίτερη γραφή, λογοτεχνική, δική του φωνή. Αυτό είναι σημαντικό για μένα, για ένα λογοτέχνη. Και η Ανάκριση αγαπήθηκε πάρα πολύ από πάρα πολύ κόσμο. Έγινε και ταινία μετά. Ναι. Ε, mm. και, 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 ένα σκληρό θέμα. Αλλά τώρα εγώ λέω, μήπως εκτός από το την, την προσωπική ιστορία των δύο ηρώων της κόρης και του πατέρα είναι και το ζήτημα της μεταπολίτευσης, της χούντας όπως τα, όπως, που, είναι ακόμα ζωντανό και απασχολεί πολύ mm. κόσμο. Η ανάκριση είναι το τεχνικά μιλώντας το πιο μυθοπλαστικό κείμενό μου. Ωστόσο έχει να κάνει με πράγματα πάλι που είτε θέλουμε το όχι κάπως όλοι αυτοβιογραφούμαστε Χωρί απαραίτητα να έχουμε περάσει τα. Αλήθεια το είναι αυτό. Το... Συγκεκριμένα εδώ από το ευτυχώ, δόξα τω Θεώ, από το ΕΑΤΕΣΑ. Είχα μία ιδέα που μέτρωγε και με βοήθησε σε αυτό. Εδώ δημο... με βοήθησε λίγο η δημοσιογραφία. Γιατί το 2007 οργανώνει το BIOS το πρώτο festival performance. Το καλύπτω και εκεί ανακαλύπτω. ήξερα κάποια πράγματα, αλλά εκεί πια μπήκα πολύ μέσα. Όλο τον κόσμο τη πολύ επιθετική φάση τη performance από mm -hmm. δεκαετία του 60 και του 70, δηλαδή οι βγενέζοι αξιωματιστέ, οι, οι, οι Αμπράμοβιτ. Mm -hmm. Και η αρχική ιδέα ήταν, μάλιστα η αρχική ιδέα, η πρώτη ιδέα ήταν ένα αγόρι, έναν mm -hmm. γιο και πατέρα, που κάνει μια επιθετική έτσι είναι, visual artist και κάνει μια επιθετική performance και χαρακώνεται και πληγώνει το σώμα του και πώ αντιδρά ο πατέρα. Αλλά δεν μου κόλλαγε. Μετά το μετατρέπω το η ιδέα, γίνεται. Αυτά τώρα σε σκαριφήματα, στο σωματάρι, γίνεται κορίτσι, γιατί είχα την αίσθηση ότι η σχέση των γυναικών με το σώμα του είναι διαφορετική και πιο έντονη. Και η σχέση με τον πατέρα βέβαια. Και η σχέση με τον πατέρα επίση. Τώρα το ξέρω καλύτερα γιατί ναι. έχω δύο κόρε πια. <laughs> Αλλά πάλι δεν μου κόλλαγε, δεν μου καθότανε. Ω που κάτι σαν ανάμνηση, σαν να το είχα ξεχάσει, ήρθε μια ιδέα ότι ο πατέρας είναι παλιός αριστερός που είχε βασανιστεί στο ΕΑΤΕΣΑ και τι γίνεται που βλέπει την κόρη του να αυτοβασανίζεται πέρα από τα πολύ τετριμένα ότι η κόρη του μου γυμνώνεται κάνει πράγματα τα οποία είναι τολμηρά και εδώ δοκιμάζεται αυτός ο προοδευτικός άνθρωπος δοκιμάζεται και ο συντηρητισμός του κλπ έχει να κάνει και με αυτό το ότι εγώ είχα Βρέθηκα εκεί πέρα και με βασανίζε κάποιο άλλο, και τώρα, ελήψη βασανιστών στη σημερινή εποχή, η κόρη μου κάνει αυτό το πράγμα στον εαυτό τη. Αλλά και από τη μεριά τη κόρη, νομίζει, πιστεύει ότι θα ανακαλύψει τον εαυτό τη, μαθαίνοντα το παρελθόν του πατέρα τη. Και έγινε ένα εκρηκτικό κοκτέιλ εκεί πέρα. Ναι, πράγματι. Ε, πώ, μια και έχει ασχοληθεί και λίγο ακαδημαϊκά με τον κινηματογράφο, πώ είδε την, την μεταφορά του. Ήταν μια πολύ ωραία περιπέτεια. Καταρχά, κέρδισε έναν πολύ, πολύ καλό φίλο, τον Παναγιώτη του Που ε, οφείλω να πω ότι πριν από τον Παναγιώτη είχα δεχθεί έτσι πιο χλιαρές, αλλά ένα ενδιαφέρον από άλλου δύο κινηματογραφιστέ. Και όταν, αφού έγινε, ήρθε ο Παναγιώτης και τα συμφωνήσαμε, μετά μου έγινε πρόταση και για ένα θεατρικό. Ναι. Και θέλαν τα δικαιώματα, αλλά λέω: Γίνεται ταινία τώρα, δεν ξέρω αν αυτό σε πειράζει. Δεν προχώρησαν mm -hmm. οι άνθρωποι. Με τον Παναγιώτη όμω γίναμε φίλοι. Στην αρχή, εγώ του είχα πει: Κάνε μια κολάκεψη τρομερά. Mm -hmm. Δηλαδή, κάθεσαι μόνο σου και κατεβάζει κάτι από την κοιλιά σου που κανεί δεν το περιμένει, κανεί δεν το έχει ζητήσει. Και κάτι λέει σε κάποιου ανθρώπου που δεν του ξέρει. Αυτό είναι όλη η όλη <στον> ιστορία Αυτή η μαγεία είναι. Εκείνη, εκείνη. και η αμοιβή. Αυτό είναι, ναι. σε μεγάλο βαθμό. Και του λέω: Δεν θέλω να ανακατευτώ καθόλου είναι άλλη γλώσσα το σινεμά μπορεί να χάσει έτσι κάπως μια θεωρητική που την είχα αφήσει πίσω μου σκευή από τα, τα χρόνια των σπουδών αλλά την είχα αφήσει πίσω μου δεν, συστηματικά δεν το παρακολουθούσα δηλαδή έβλεπα σινεμά αλλά δεν ε, πούμε, έκανα κριτική ανάλυση κινηματογράφου και σίγουρα δεν είχα σχέση με την πρακτική του κινηματογράφου και του λέω κάνε, θα είναι άλλο, κάνε ό,τι θες θα κάνω ό,τι θες μου λέει σε χρειάζομαι και εκεί το σκέφτηκα αλλιώ, λέω, μια εμπειρία να μάθω να, ναι. να γράψω ένα σενάριο. Και εκεί ξεκινήσαμε και θυμάμαι ότι ήταν τούσλα το, την πρώτη σκηνή, γιατί αυτό γινόταν στην αρχή. Ναι, ναι. Μου λέει πάρα πολύ ωραία, κρατάει μια μισή ώρα. <laughs> <laughs> γιατί ναι. εγώ λειτουργούσα <laughs> λογοτεχνικά, αφηγηματικά. Πάντω, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργο Κέντρο έκανε το ναι. πατέρα. Ο καταπληκτικό Γιώργο Κέντρο. Και και, και, η Πινελόπη Καταπληκτική Πινελόπη. Ναι. Πραγματικά πολύ το καλή το Πήρε Εντελώ, ναι. Και επειδή ε, εμφανίζομαι και σε μια σκηνή. Αλήθεια, αυτό ένα, δεν θυμάμαι. Κάνω ένα, κάμεο, κάνω ένα γιατί στο, Στην ταινία. Είναι άλλο πράγμα. Είναι, έχει πάρα πολλέ διαφορέ και πολλέ αλλαγέ έκανα εγώ ίδιο. Ναι. Ε, μία από αυτές είναι από, από αυτά τα πράγματα, τα ακραία που κάνει η Μαρίνα, συλλαμβάνεται mm. από την αστυνομία και. Εγώ κάνω τον αστυνομικό. Α, που έρχε, το θυμάμαι έρχεται Το κέντρος, ναι, ναι, έρχεται το κέντρο να την πάρει και του λέω ζόρικη τα λοιπά. Και έχω μια σκηνή με την Τσιλίκα <laughs> που την αρπάζω από τον μπράτσο και τη λέω «ε, αν σε ξαναπιάσω θα περάσει δικά δικάση Κάτι τέτοιο. Είναι τέτοια <laughs> μπουρδα. και είχε ένα τόσο ψαρωτικό ύφο αλαμαρίνα ναι, <laughs> ναι. που ε, δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω. Δεν, <laughs> δεν ξέρω πώ το γυρίσαμε και όχι μόνο επειδή είμαι άσχετο υποκριτικά, αλλά γιατί ε, με, με ψάρωνε. Με ναι, ψάρωνε. Ναι. Και είναι φοβερή ηθοποιό, μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά. Εμένα η ταινία μου άρεσε. Θέλω να το πω. Ναι. Ε, είναι, άλλο, είναι αρκετά διαφορετικό. Είναι ένα άλλο πράγμα. Αλλά ε, είχα την πολύ μεγάλη έτσι, προσωπική εμπειρία να την δω να προβάλλεται στο φεστιβάλ του, του, του κινηματογράφου τη Θεσσαλονίκη mm -hmm, mm -hmm. και να απαντάμε μετά σε ερωτήσει του κοινού. Ε, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ανταμοιβή για μένα. Βέβαια. Πάω λίγο γρήγορα γιατί... θα πρεπει αυτα Όχι, πρέπει να φτάσω κάποια στιγμή στο τώρα, mm -hmm. αλλά μένω στην πρωινή γαλήνη, ένα επίσης για μένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Βέβαια. Και εκεί τη λέξη, η λέξη κλειδί είναι αυτή που είπαμε πριν, αεροπορία. Αεροπορικά. Λοιπόν, για πες μας λίγα λόγια. Και μεγαλώνει σε ένα σπίτι που ο μπαμπά είναι. Ε, κινήθηκε και με το κρατικό βραβείο μυθιστορήματο, να το πούμε αυτό, και με άλλα βραβεία τη κλεψίδρα, νομίζω, του public. Ε, όχι με το κρατικό. Το κρατικό το πήρε το. Είμαστε έχω ξεχάσει. Α, ναι, ναι, ναι. Με τον Σωστά. αναγνώστη. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Και το βραβείο ουράνι τη Ακαδημία Αθηνών. Και την κλεψίδρα. Ναι, ναι, ναι. ναι. Αυτά είναι. Μπράβο. Αυτά τα τρία, το με όσα ξεχάσει. Είχα, είχε ε, πάει είναι το μετά κρατικό. το κρατικό, ναι. Ναι. Ε, Μεγαλώνει σε ένα σπίτι που ο πατέρα μου είναι πιλότο, αλλά αποστατευμένο, τέλο πάντων σε Όταν εγώ μεγαλώνω, είναι στην πολιτική αεροπορία, όχι στην Ολυμπιακή, στην υπηρεσία πολιτική αεροπορία. Και υπάρχουν διάσπαρτε φωτογραφίε από τα χρόνια του στην πολεμική, που είναι χρόνια. Δηλαδή, μπήκε το 49 σχολικάρον, το 51 τον στέλνουν στην Κορέα. Υπάρχουν φωτογραφίε διάσπαρτε που μοιάζουν με ταινίε στα μάτια, τα παιδικά και νεανικά μου μάτια. Και μετά ανακαλύπτω ένα σκασμό φωτογραφίε κρυμμένε. Δεν μίλαγε για όλη αυτή τη φάση. Ε, και κάποια στιγμή μπαίνει το κεφάλαιο πόλεμο τη Κορέα. Τι είναι αυτό, Και ότι υπήρχαν Έλληνε εκεί πέρα, το οποίο μου φαινόταν τελείω κουλό. Ναι. Να σκοτωθούν στην Κορέα. Ναι, ναι. Στάλθηκαν τότε στο πλαίσιο του. Για να μπορούσαμε να πούμε στο ΝΑΤΟ, mm -hmm. ήταν ένα είδο. Δούνε mm -hmm. και λαβίν. Σε μια εποχή που εύκολα έστελναν κόσμο στον πόλεμο, ναι, 1950, α ναι, πούμε, ναι, ναι, ναι. ήταν τόσο εξωφρενικό όσο είναι για μα σήμερα. Και αρχίζω και κάνω μια έρευνα και πάω και βρίσκω παντού σε όλα τα μέρη τη Ελλάδα βετεράνου τη Κορέα και εκεί αρχίζω και ψάχνω και του συμμαθητές του πατέρα μου και άλλου αεροπόρου παλαιότερου. Και δημιουργείται ένα ολόκληρο κόσμο που δεν που τον αγνοούσα. 21 μήνε πέρασα στην αεροπορία, εγώ ήταν μίζεροι μήνε. Mm -hmm. Δεν είχα καμία αίσθηση ότι είμαι σε ένα μέρο που ήταν και ο πατέρα μου παλιά. Και τέλο πάντων, έχει δεν ενδιαφέρον. Είχε κανένα ενδιαφέρον. Κανένα, αυτή, κανένα. Αυτή, όχι. Γινωσιακές. Πέρανα πολύ λίγε στιγμέ που mm -hmm. κάπω κάτι πήγε να μου κουνηθεί. Εκεί ανακαλύπτω έναν κόσμο που υπάρχουν ιστορίε ανθρώπων. Και εκεί σιγά σιγά ήθελα να κάνω κάτι για το, ειδικά για τον πόλεμο της Κορέας γιατί είχε αυτό το περίεργο είναι ξεχασμένος τελείως, είναι άγνωστος ε, είναι ένας πόλεμος περίεργος που δεν έχει ακριβώ καλούς και κακούς ε, και αυτό με ένα πάντα με ενδιαφέρει δηλαδή δεν με ενδιαφέρει σχεδόν ποτέ το ελληνοαλβανικό μέτωπο ας πούμε, να πούμε, μιλήσουμε για στρατιωτική ιστορία διότι ήταν πολύ ξεκαθαρισμένα τα πράγματα κάποιος συσβάλλει άρα είναι ο κακός και εσύ περασπίζεσαι τα χώματά σου, α πούμε, άρα είσαι ο καλό τέλο πάντων πάντα σχηματικά όλα αυτά γιατί ένα πόλεμο έχει πολλέ γκρίζε ζώνε. Ακριβώ. Ναι. Και έτσι γεννήθηκε η ιστορία αυτή του ενό παιδιού που θέλει να γίνει αεροπόρο, δεν τα καταφέρνει και στέλνεται τελικά στην Κορέα ω αξιωματικός του στρατού και μετά γίνεται ό,τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν περίμενα. Ήθελα να γράψω με την πρωινή Γαλήνη αυτό που ήθελα να κάνω συνειδητά, να γράψω μια πιο συμβατική ιστορία. Συμβατική λέγοντα, πιο γραμμική αφήγηση. Mm -hmm. Με αρχή μέσα, να δω πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα. Ε, μια πιο κλασικό τροπή. Υπάρχουν κάποιε έτσι ανατροπέ αφηγηματικέ στο τέλο, αλλά είναι το πιο. Ναι, είναι πιο στρωτό μυθιστόρημα. Το πιο στρωτό είναι ένα στρωτό μυθιστόρημα κτλ. Και, και να ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. <laughs> πάρα πολύ δύσκολο. Ε, αυτό που, λένε, που έλεγε ο Προκόφη, υπάρχουν ακόμα ωραία πράγματα να πει εντό ναι. ε, αυτό προσπάθησα να κάνω και είδα ότι είναι πολύ, είναι δύσκολο. Το mm -hmm. εύκολο είναι, δηλαδή το σώμα με σώμα ήταν παρότι ήταν πολύ αποσπασματικό και θραυσματικό μου είχε φανεί πιο εύκολο. Έχεις αρχίσει τότε να, ε, νομίζω αρκετά χρόνια πριν να δουλεύεις στην Καθημερινή, έτσι δεν είναι? Στην Καθημερινή ξεκινάω, ναι αρκετά χρόνια πριν ε, ξεκινάω το 99. Θέλω να πω ότι έχεις και αρκετές εργασιακές απαιτήσει πλέον και τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα για κάποιον που γράφει, Τότε με δεν την, είναι. την πρωινή γαλήνη πια έχω αναλάβει και αρχισυνταξία του, 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 του Κυριακάτικου Πολιτιστικού Ένθετου. Το 2013 την ανέλαβα, το ναι, βιβλίο ναι, βγήκε ναι, το 2015. Ναι. Οπότε και τότε το, το βιβλίο βγήκε 15 μέρες μετά τη γέννηση της πρώτης μου κόρης. Ε, αλλά εντάξει, ακόμα δεν έχω παιδιά να πεις ότι ναι, ναι. επιπλέον βάρος με αυτή την έννοια ε, ναι αλλά τότε δεν ξέρω πως ήμουν και πιο μικρός ε, κάπως θα συνδύαζα εγώ έχω να κάτι με βοηθάει ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς στην ώρα όταν λέω νωρίς ενώ 5,5-6 ξυπνάω και είναι καλύτερες μου ώρες για να δουλέψω η δημοσιογραφία όπως πολύ καλά ξέρουμε ειδικά των εφημερίδων ξεκινάει πολύ πιο αργά ναι ναι, και αυτό, κάτι και αυτό, αυτό με βοηθούσε πολύ εμένα. Δεν ναι, είναι, ναι. Δηλαδή δεν ήμουν νυχτερινό. δεν έχω αυτό το πολύ στερεοτυπικό που έχουν οι δημοσιογράφοι που ξενυχτάνε στην έψα σύνταξη μέχρι αργά και ναι, πίνουν weed. Αυτό ναι. είναι πια, έχει σταματήσει έτσι κι αλλιώ ναι, πια. Έτσι και αλλιώς αλλιώς. πια είναι. Αλλά πάντω δεν το είχα και από τότε που υπήρχε λίγο περισσότερο. Mm -hmm. Δηλαδή, έβλεπα στην καθημερινή το πολιτικό που κατεβαίνανε στις 8 η ώρα <laughs> από τον πέμπτο όροφο με τα ουίσκι και τα <laughs> λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Συνηθίζεται. Ε, και πάμε, λοιπόν, το... Στο 2019 όπου βγαίνει το «Είμαι όσα έχω ξεχάσει» μια αληθινή ιστορία, το λες από μόνος σου. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζονται περισσότερα. Τέσσερα και τέσσερα χρόνια από την πρωινή γαλήνη. Και παίρνει και το κρατικό βραβείο, παίρνει και το βραβείο βιβλιοπολών του Public. Ε, πες μας λίγα πράγματα. Κυρίως οφείλω να πω μεγάλη ικανοποίηση ότι αυτό το βιβλίο πούλησε. Ναι, ε, ε, μπορεί, είναι σημαντικό αυτό Ναι, γιατί συνήθως υπάρχει και μια, μια δόση ενοχής ε, yeah. σε αυτό Όχι, ε, είναι το βιβλίο που έχει πουλήσει περισσότερο Και έχει αγαπηθεί Αυτό είναι μια ιστορία που με απασχολούσε από πάντα Που έχει να κάνει με τη δολοφονία του πατέρα του πατέρα μου Το 1944 Στο πλαίσιο εμφυλιακών συγκρούσεων συγκεκριμένα στο Αγρίνιο που μεγαλώνει, ζει η οικογένεια Στη μέση του δρόμου, ένα πυροβολισμό, πισόπλατα. Ο πατέρα μου είναι 15 χρονών τότε. Μεγαλώνω με επικεφαλίδε γύρω από αυτό το γεγονό στο σπίτι. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι, ο πατέρα μου δεν ήταν ποτέ ο άνθρωπο που μου είπε, κάτσε να σου πω, τι μου συνέβη όταν ήμουν μικρό. ή δεν τον άκουσα ποτέ να μιλά με πάθο κατά των κομμουνιστών συγκεκριμένα. Γιατί ο παππού ήταν βενιζελικό και είχε ενταχθεί στον ΕΔΕΣ και έτσι την πάτησε στον ιδέα του Αγρινίου. Ναι. Ε, και έτσι την άρπαξε. Και δεν ήξερε για πολλά χρόνια επίση ότι η οικογένεια έχει και άλλον έναν εκτελεστέντα από την άλλη μεριά. Τον αδελφό τη γιαγιά μου, έτσι που ήταν και πολύ στενή και, και συνέτερη με τον παππού μου, τον Νίκο τον Μαγκλίνη, ο Γιώργο Ομπίλιο, ο, οποίος οποίο ήταν στο ΕΑΜ. Και συλλαμβάνεται από τάγματα ασφαλίτες στέλνεται στην Αθήνα. Μην τα πολύ λόγο. τόσο πάνω υπάρχει μια λόγω, ένα μπλέξιμο που προσπαθεί ο Εδεσίτης να σώσει τον Εαμίτη, εκτελούν τον, δολοφονούν τον Εδεσίτη και ο αμύτη εκτελείται στη ε, στην Κυσαριανή. Έχει πει μια, ε, με το δικό σου τρόπο μια πολύ ελληνική ιστορία. Ναι, είναι ε, πολύ κοινό το πιστεύω. Μια ιστορία που έχει συμβεί στι περισσότερε ελληνικέ χώρε. Νομίζω σχεδόν κάθε οικογένεια έχει παραλλαγέ ναι. μια τέτοια ιστορία. Ε, Συχνά και από τι δύο μεριέ. Και επίση Πιστεύω, ξέρω και φαντάζομαι, θα σε έχουν, ε, αυτό το βιβλίο θα έχει ε, και πολύ προσωπική έτσι, για κάποιου ανθρώπου ε, ε, ανάγνωση. Δεν ξέρω αν έχει κάποια έτσι. Πολλέ. Ναι. Είχα από, από ανθρώπου και mail και επιστολέ και τηλεφωνήματα. Και από ανθρώπου που θέλανε ότι εγώ έχω αυτή την ιστορία. Και μα θέλετε την ψάξετε, και να σα πω και κάτι που ήξερα εγώ για τον παππού σα, αλλά αυτό αφού είχε βγει το βιβλίο. Και προσπαθώ να του εξηγήσω έτσι, με πολύ ευγενικό τρόπο όσο μπορούσα. Ξέρετε, έχω τελειώσει με αυτό. Mm -hmm. να, Δεν είμαι ιστορικό ναι. του εμφυλίου. Ε, και το βιβλίο, θέλω να πω εδώ το εξή. Δεν ήθελα να γράψω ένα ακόμα βιβλίο για τον εμφύλιο. Θέλω Θελαμ... να είμαι πολύ συγκεκριμένο. Ο εμφύλιο εδώ είναι η αφορμή, είναι το σκηνικό. Αυτό που με ενδιέφερε να γράψω ήταν το πώ και αν το τραύμα ταξιδεύει στον χρόνο, αν περνάει από γενιά σε γενιά με κάποιο τρόπο διαθυλαστικά. Ο πατέρα μου είναι 15 χρονών, όπω είπα, δεν μιλάει γι' αυτό, μίλησε πολύ δύσκολα. Ε, έχω την αίσθηση ότι επειδή δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί ποτέ η σχέση του με τον πατέρα του, δεν ήξερε πώ να ολοκληρώσει και εκείνου με του γιου του. Τη δική mm -hmm. του σχέση ήταν ο Σίπα στο σπίτι, ήταν. Ισπράτα με την αγάπη του, αλλά έβγαινε μέσα από μία. ήταν και άφαντο μαζί. Χαμένο στον κόσμο του. Ε, περισσότερο αυτό με απασχολούσε και η μνήμη, αν η μνήμη τελικά είναι πιο σημαντική από τη λύθη, αν η λύθη μα καθορίζει περισσότερο από τη μνήμη, αυτά που έχουμε ξεχάσει δηλαδή, παρά το τι συνέβη το 1944 ακριβώ ε, και γιατί και ποιο έφταιγε. Και... Ναι, βέβαια. Δεν με απασχολούσε αυτό. Όταν έγινε μια παρουσίαση του βιβλίου στο, βιβλίο στο Αγρίνιο, είχα δεχθεί επίθεση από οργανωμένου του ΚΚΕ, η οποία όμω. έπαθε Έπαθα φλογιστία στην πορεία αυτή. Μάλλον νομίζω ότι πήγαινα ω Γκατζογιάννη εγώ εκεί πέρα να εκδικηθώ. Mm. Δεν θα Καταρχά δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το έχει κάνει ήδη ο καταρχάς καταρχά πολλά χρόνια πριν. <laughs> αλλά <laughs> δεν με, δεν με ενδιαφέρει και εμένα προσωπικά. Καταρχά δεν ήταν η μητέρα μου που άκουσα να δολοφονεί. Είδα να δολο... είδα. Που δολοφονήθηκε τέλο πάντων. Ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ήταν μεν παππού, αλλά δεν τον γνώρισα ποτέ. Mm. Είναι Ένα άγνωστο. Οπότε εκεί πέρα με τον τρόπο που του μίλησα τελικά. Κάπω κατευνάστηκαν, όχι ότι άλλαξε η γνώμη του. Mm. Του έπιασε και αδιάβαστος και αυτό το είχε πλάκα mm. εκείνη τη στιγμή, αλλά συνολικά δεν είχε πολύ πλάκα, γιατί προσπάθησαν να διαλύσουν την εκδήλωση. Αλλά αυτό το βιβλίο είχε, είχα παιδευτεί 20 χρόνια, δηλαδή παράλληλα με τα άλλα, ερχόμουν και σαν και γι' αυτό λέω η ανάκριση γεννήθηκε επειδή δεν μπορούσα να γράψω το «Είμαι έχω ξεχάσει» mm. τότε, με μια σκηνή βασανισμού ενό αριστερού που βλέπει ο πατέρα μου σε ένα ποτάμι. Ναι. Επειδή δεν μπορούσα να γράψω, δεν άντεχαν να τη γράψουν αισθηματικά κιόλα. Μπόρεσα και το έκανα στα 49 μου. Ε, βγήκε τότε η ανάκριση. Επαιδεύτηκα πολύ και τελικά αποφάσισα ότι θα το έκανα αυτό που λένε στο εξωτερικό non-fiction novel. Δηλαδή, όλα τα πρόσωπα θα είναι πραγματικά, όλα τα γεγονότα θα είναι αληθινά, η αφήγηση θα έχει το δικό τη χαρακτήρα. Θα είναι μια αφήγηση υποψιασμένη τέλο πάντων. Μόνο ένα πρόσωπο, μόνο ένα όνομα έχω αλλάξει. Που μια γυναίκα που είχε ερωτική σχέση με πατέρα μου στα νιά του, μην αναγνωριστεί από του από ναι. απογόνου, μην φέρουν την ναι, δύσκολη ναι. στον κόσμο. Ναι, ναι. Θα ήθελα πάρα πολλά να πω για αυτό το βιβλίο, αλλά ο χρόνο πιέζει και έτσι πάω κατευθείαν mm -hmm. στο μόνο τη ζωή του ταξίδι. Πάλι το αντρικό πρότυπο τη. Η τελευταία ερώτηση που θα σου κάνω δεν είναι γιατί δεν έχει ασχοληθεί με τι γυναίκε τη οικογένεια με έναν τρόπο ε, ναι. σε κύριο πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι. Mm -hmm. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν γύρω-γύρω. Όπου είναι η, η επέτειο των ε, 100 χρόνων από την. Ε, ναι, δεν το είχα σκοπό πάντω. Τυχαία, βγαίνει. Πόσο ευγήκε, μπορώ λοιπόν. να πείσω τον, κο... τον κόσμο. Τον Έτσι, να κάποιον... Καλά, ε, δεν χρειάζεται ε, να πείσει για τίποτα. Ναι, όχι, θέλω να απλώς, πω, απλώς πω ότι. Συνέπεσε. Δεν συνέπεσε επειδή. Ε, στο μεταξύ, ανάμεσα στο ύμος, έχω ξεχάσει και στο τελευταίο τη ζωή του ταξίδι. Ε, προέκυψε μια πολύ προσωπική, πολύ δύσκολη περιπέτεια υγεία οικογενειακή πάλι. Ε, ε, είχα ξεχάσει λίγο το, όλα αυτά τα σχέδια. Συμμετείχα σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα με, για το χρονικό τη Μηχαστατική Εκστρατεία του Θανάστρια Τριαρίδη, τα Μελένια Λεμόνια και εκεί αναζωπηρώθηκε το ενδιαφέρον μου γιατί αρχικά το ημός έχω ξεχάσει περιλάμβανε το κομμάτι του παππού που ήταν στη Μικρασιατική Εκστρατεία Φαντάρος με γοήτευε το γεγονός και αυτό κοινότοπο βέβαια ότι ένας, ένα πρόσωπο ένα πρόσωπο συνδύαζε δύο από τα κορυφαία γεγονότα της ελληνικής ιστορίας του 20ου αιώνα δηλαδή Μικρασία Εμφύλιος Όμω ήταν δύο διαφορετικέ mm -hmm. Το πέδεμα πήρε καιρό που κατάλαβα ότι το αφήνω απ' έξω το μικρασιατικό και βλέπουμε. Ε, κάποια στιγμή όταν έκανα και αυτή την πλατφόρμα, λέω για κάτσα να το ξαναδώ. Και μάλιστα βγήκε, βγήκε λίγο άκερα το βιβλίο, δηλαδή βγήκε Ιούνιο του, 22, του 2022, όπου και ο κόσμο, ίσω είχε που λίγο ναι. από το πολύ 22, δεν πήγε άσχημα όμω, πήγε καλά. Αλλά θέλω να πω ότι και ήθελα να κάνω ένα διαφορετικό βιβλίο ω προ αυτό. Δεν ήθελα να κάνω χρονικό τη μικρασιατική, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Η έρευνα που έκανα, πώ μπορούσα να ανακαλύψει έναν τελείω ανώνυμο, ασήμαντο φαντάρο, για τον οποίο δεν ξέρει τίποτα και κάθε και σκαλίζει και βρίσκει κάποια πράγματα και τον παρακολουθεί και μέσα από μαρτυρίε άλλων που υπάρχουν, φτιάχνει ένα ψηφιδωτό. Και παράλληλα, το ταξίδι το ίδιο που έκανα εγώ στην Τουρκία το 2012, στα μέρη που ήξερα πια όταν ανακάλυψα μέσα από τα αρχεία σε ποια μονάδα ήταν και πού είχε πάει αυτή η μονάδα στην Τουρκία, και πήγα στα μέρη και σε πια κάποιε εμβληματικέ πόλει για την εκστρατεία, δηλαδή το Εσκησεχήρ, το Αφιόν Καραχισάρ και πήγα με τουρκικά κτέλ εκεί. Εκεί πήγα πολύ συνειδητά, δεν είχα κανένα σκοπό να κάνω αυτό το ταξίδι, για να γράψω ένα βιβλίο κάποια στιγμή αυτό. Και το βιβλίο είναι ένα μπρο-πίσω στο χρόνο, ο τουρίστας Μαγκλίνη στην Τουρκία, ο στρατιώτη πολεμιστή Μαγκλίνη στην Μικρά Ασία. Και είναι όλη η αντιδιαστολή, η αντίφαση και, και η φρίκη βασικά. Βέβαια. Διότι το 22 είναι γνωστό για την προκυμία της Μύρνης, είναι γνωστό για το να εκατομμύριο προσφύγων και είναι πολύ λογικό αλλά υπάρχουν πίσω τέσσερα χρόνια, τρία χρόνια που είναι ένα πίστευτο σφαγείο. Ε, βέβαια, στο εσωτερικό στις σε μάχες. Στην ενδοχώρα. Στην ενδοχώρα και μια πίστευτη, έχει ένα κάτι επικό από μεριάς και Ελλάδα και Τουρκία. Ε, Ελλάδα όμω δεν έχει ξανακάνει κάτι παρόμοιο, ευτυχώ. Ε, το έκανε με δικά τη έξοδα και γι' αυτό κατα, σχεδόν καταστράφηκε τότε. Δηλαδή το γεγονό ότι το καλοκαίρι του 2021 παρατάσσει 225.000 στρατό στην Τουρκία δεν το έχει κάνει ποτέ. Άλλο ότι Ελλάδα αυτό. Είχε πάρει κάποιε υποσχέσει βέβαια, αλλά εντάξει. Είχε πάρει υποσχέσει, αλλά στην Ελλάδα άλλαζαν και τα πολιτικά δεδομένα στη χώρα. Οπότε. Τέλο ναι, ναι. αυτό γιατί είναι ατέλειωτη η ιστορία. Αλλά ήθελα να γράψει πάλι, πάλι για τη μνήμη. Είναι πάλι για το πώ υποφέρει το σώμα σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή η διάβαση τη Αλμυρά Ερήμου ήθελα να έχει κάτι πολύ σωματικό, η περιγραφή. Οπότε βγήκε και αυτό και είναι ένα prequel στο ήμω έχω ξεχάσει. Για να μιλήσουμε με όρου κινηματογραφικού ναι. σύγχρονου. Δηλαδή όμως έχω ξεχάσει είναι ας πούμε βλέπεις που καταλήγει αυτός ο άνθρωπος το, τα μόνο του ζωή του ταξίδι είναι το μοναδικό ταξίδι που κάνει στη ζωή του όπως και όλη τη γενιά του. Ωραία. Γιατί δεν έχεις πιάσει τα κορίτσια της οικογένειας λοιπόν. Δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα δεν το πιστεύω. Όχι ίσα ίσα. Εγώ μεγαλώνω με μια μητέρα υπερπροστατευτική μάνιο καταθλιπτική αυτό που λέμε σήμερα διπολική διαταραχή έναν πολύ δύσκολο άνθρωπο με άπειρα διπλά μηνύματα απέναντι στα παιδιά και στον ίδιο του τον εαυτό στην πραγματικότητα. Και με τι δύο θείε αδελφέ τη, μικρότερε, οι οποίε επειδή έμειναν άκληρε, είχαμε τρει μανάδες Τρει μονάδε, ναι, ναι. Ειδικά η πιο μικρή, η Κατερίνα, που είπα πριν, ότι πέθανε mm -hmm. πολύ νέα. Είχαμε μια σχέση, δηλαδή μέχρι σήμερα, τη θρυνώ πολύ περισσότερο. Το από καταλαβαίνω. Τη Αλλά και η τελευταία, η μεσαία, που, η Γιούλα, που πρόλαβε να δει και την πρώτη μου κόρη αλλά χάθηκε και αυτή έτσι, τα όχι στα 74 πάλι και οι τρεις πεθάνουν από καρκίνο του πνεύμονα σημειωτέ. με τη μητέρα μου τα πράγματα ήταν πιο δύσκολα για να ασχοληθώ αλλά απείρως πιο ενδιαφέροντα οπότε ένα πράγμα που θέλω να κάνω για να κλείσω με κάποια κεφάλαια είναι ένα τέτοιο βιβλίο και μείνει με να φανεί, μείνει να βγει. Τώρα γράφεις κάτι? Γράφω αυτό. Γράφει αυτό. <ΣΣ> <ΣΣ> Εδώ Εντάξει, τη βγάλα με την είδηση, μάλλον. Σιγά την είδηση, αλλά πάντω αυτή είναι η απάντηση. <ΣΣ> ναι, ναι. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο, ο είναι στον τύπο, δεν θα πω δημοσιογράφο με τη στενή έννοια του όρου, δηλαδή μεταφέροντας μία είδηση, να γράφει λογοτεχνία και να μην αυτοπεριορίζεται. Είναι πάρα πολύ. Αυτό περιορίζεται πώ το εννοεί. Το εννοώ κάποιε φορέ και να αυτό λογοκρίνεται, να μην αφήνει το λογοτέχνη τόσο πολύ να εκφραστεί. Δεν ξέρω αν σου συμβαίνει, σε άλλου σημαίνει. Γράφοντα την εφημερίδα. Γράφοντα βιβλία. Όχι, όταν γράφω βιβλία δεν αυτό περιορίζομαι καθόλου. Αυτό που συμβαίνει όμω και είναι πάρα πολύ δύσκολο είναι ότι επειδή εγώ κατά βάση είμαι δημοσιογράφο. Δηλαδή από αυτό βιοπορίζομαι, από αυτό. Αν θες έχω ένα όνομα στην αγορά κυρίω. Αυτό απασχολεί πολύ μεγάλο μέρο τη καθημερινότητά μου. Οπότε και γράφω και βιβλία. Έχω περάσει πολύ καλά, στην καθημερινή ειδικά. Έχω γνωρίσει πολύ ενδιαφέροντου ανθρώπου που κάνουν ταξίδια χάρη σε αυτό. Δηλαδή. Και, όπω είπα πριν, το ερέθισμα για την ανάκριση είχε να κάνει με ένα ρεπορτάζ. Αλλά όσο και αν μοιάζουν, είναι τελείω διαφορετικά πράγματα. Και γι' αυτό ήταν Μπαίνει να γράψει ένα βιβλίο. Να το πω έτσι: Ένα κείμενο που το οποίο είναι εκτό εφημερίδα, εκτό δημοσιογραφία. έχεις να ξεφλουδίσει τον εαυτό σου σαν γιατί το πρώτο ανακλαστικό είναι η γραφή σου να είναι αυτή με την οποία έχει πατήσει πολύ. Και αυτό είναι τρομερά δύσκολο. Και μετά να ξαναπά στο άλλο. Ναι. και Τα έχω ξανα... μπλέξει μερικέ φορέ. <ΣΛΣ> δηλαδή, σε κάποια κείμενα στην εφημερίδα συνειδητά. Έχω κάνει μια πιο λογοτεχνίζουσα κατάσταση. Κύριος Γκρί. Ε, εκεί ω κύριο Γκρι έχω το, ακα, ναι. το ακαταλόγιστο ναι. που λένε. Σε 400 λέξει, 16 σελίδε. Εντάξει, μπορεί να, να πει ότι κουκουρούκου θε σε ένα βαθμό. Mm -hmm. Αλλά α πούμε σε κείμενα πολιτική γνώμη την έχω πατήσει λειτουργώντα περισσότερο συγγραφέα και λιγότερο δημοσιογράφο. Και μπορεί να με εγωιτεύει το κακό και να μοιάζει σαν να είμαι με το μέρο του κακού, α ναι, πούμε. Ναι, ναι, σημαίνει. Και εκεί την πατά. Αυτή η παρεξήγηση ναι. σημαίνει. Ε, αυτό θέλει, θέλει, μια προσοχή, α πούμε. Αλλά επειδή η δημοσιογραφία, ο δημοσιογραφικό λόγο είναι λέει και η λογοτεχνία δείχνει. Το ένα είναι. Πολύ σωστά. Το ένα είναι ευθύ λόγο, το άλλο είναι πλάγιο λόγο. Το ένα τα λε. το γεγονό, το άλλο υπενήσεσαι. Το ένα πάει στα γεγονότα, το άλλο πάει πίσω και πέρα τα γεγονότα. Η διαφορά είναι τεράστια. Απ' την άλλη μεριά, το ξέρουμε και από την ιστορία τη λογοτεχνία, δημοσιογραφικέ συμβάσει σε λογοτεχνία έχουν γίνει βέβαια. κατά κόρον. Ο Τζοντοσπάσο, η Νέα Δημοσιογραφία στην Αμερική τη δεκαετία του 1960, το... η Τζοαντίντιον, δηλαδή έχει πολύ πράγμα. Βέβαια, βέβαια. Ε, οι περισσότεροι αναφέρουν με το Hemingway που έχει, ε, αλλά θέλω ναι, ε, ναι, να πω είναι ναι, πάρα ναι, πολύ. Ναι, ναι. Συνδυσμένο. Αυτό το έχω κάνει. Δηλαδή, το, το τελευταίο μέρο τη πρωινή Γαλήνη έχει μια πολύ συνειδητή και σκόπιμα σε εισαγωγικά δημοσιογραφική πατίνα. Λία μου, θα μπορούσαμε να συζητάμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε και πολλά να πούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όμω που... για αυτό το επεισόδιο. Να είστε καλά. Ακούσατε το podcast. Συγγραφείς εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου μια παραγωγή του pod.gr Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr Spotify Apple Podcast Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας pod.gr Το καλό να ακούγεται